Αποσύρεται το λευκό ταξί στην Πτολεμαϊδα λόγω παλαιότητας του οχήματος. Στον αέρα η μετακινήση των ατόμων με αναπηρία. Τον κίνδυνο να παραμείνουν χωρίς μεταφορικό μέσο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και οι νοσηλευόμενοι στις δομές αναπηρίας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Μιχάλης Μίγκος, τονίζοντας πως το λευκό ταξί που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις τους θα πρέπει μέσα στους επόμενους 10 μήνες να αντικατασταθεί. Το όχημα που κυκλοφορεί σήμερα για 15 περίπου χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των αναπήρων, ειδικότερα των βαρέως πασχόντων, και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλο το διάστημα της πανδημίας λόγω των αυξανόμενων αναγκών, χωρίς να επιβαρύνει ουσιαστικά τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση του οχήματος με την αγορά νέου υπολογίζεται από 30 έως και 70.000 ευρώ. Δυνατότητα που δεν έχει ο Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Λόγω παλαιότητας η κυκλοφορία του λευκού ταξί πάει για απόσταση με τα χιλιόμετρα που έχει κάνει και με την ομοθεσία που υφίσταται. Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα να το ανανεώσουμε. Ο Σύλλογος δεν έχει πάρα πολλά χρήματα και αυτό θα στοιχίζει από 35 μέχρι 70.000. Εμείς κάνουμε μια έκκληση στην πολιτεία, σε όποιον μπορεί να βοηθήσει, να το αντικαταστήσουμε αυτό το ταξί. Και αν είναι δυνατόν, να βάλουμε κι άλλο ταξί, γιατί έχει δουλειά. Και να δεν υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες για τα άτομα με αναπηρία. Σε λεωφορείο δεν μπορούμε σε 30 λεπτά εδώ στην περιοχή μας. Είσαι αστικά. Είναι μη προσβάσιμα παιδιά. Και ειδικά οι βαριές αναπηρίες, πολλά παιδιά δεν δικαιούνται να βγάλουν και δίπλωμα. Είναι αυτό το μέσο μεταφοράς τους. Είναι για γιατρούς να πάνε ένα ταξίδι ή να πάνε κάπου. Και τότε το ταξί εξυπηρετεί από ασθενοφόρο μέχρι και για γάμο τον έχουμε χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Μιλάμε για ένα μοναδικό όχημα, ειδικό όχημα. Με ένα μοναδικό όχημα. Που δεν μπορεί ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, ένα με άτομο, το αναπηρικό καλώτσι να χρησιμοποιήσει ένα ταξί φυσιολογικό. Ναι, είναι ένα άτομο από το, να το φέρουν από την λιμοκάθαρση. Που χρειάζεται να είναι εξάπλωνο. Πάει με αυτό το ταξί. Δεν μιλάμε για τετραπληγίες, παραπληγίες που είναι οι βαριές αναπηρίες που εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί τα σχολεία, πάνε τα παιδάκια με αναπηρίες. Αυτά τα ταξιά είναι από την Ολυμπιάδα του 2004. Είχαν πάρει όλοι οι συλλογοί. Δυστυχώς λειτουργεί μόνο στην Πτολεμαϊδά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και εδώ λειτουργεί με τη στήριξη του συλλόγου. Για να είναι καλά ο άνθρωπος που το έχει το ταξί και το δουλεύει. Αυτό το δίνετε εσείς έναν ιδιώτη, το κάνουμε με μια σύμβαση, παίρνετε ένα ενίκιο, ουσιαστικά ανήκει στο σύλλογο, αλλά το λειτουργεί ένας ιδιώτης. Ναι, το λειτουργεί ένας άνθρωπος. Ή άμα βρεθούν 3-4 παιδιά του συλλόγου να το στηρίξουν, θα το στηρίξουν αυτοί άμα βρούμε 3-4 συλλόγους. Να πάρουν μεροκάματα μερικά δικά μας παιδιά. Μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Παιδιά, μπορεί να χρηματοδοτηθεί η Κώστα μου. Αυτό που Κώστα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρηματοδοτηθεί. Υπάρχει ο πόρος. Βρίσκονται χρήματα. Πώς βρίσκουν για άλλα και για άλλα πράγματα. Είναι επιλέξιμο, πιστεύω, ότι μπορούν να το βάλουν κάπου, είναι επιλέξιμο. Και μιλάμε για μια ημερομηνία που τρέχει σε περίπου ένα χρόνο, ουσιαστικά θα σταματήσει να λειτουργεί. Σε περίπου 10 μήνες, όχι ένα χρόνο, να λέμε και τις αλήθειες. Περίπου σε 10 μήνες. Ήδη από ό,τι μαθαίνω λειτουργεί με παράταση. Ναι, με ενέσεις το λειτουργούμε. Το στηρίζουμε με ενέσεις. Είναι παλιό το όχημα. Είναι παλιό το όχημα και μεταφέρει άτομα με αναπηρία και μιλάμε. Δεν μεταφέρει ένα δρομολόγιο. Μπορεί την ημέρα να κάνει και 2 και 3 δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη. Παλιά είναι ένα. Εγώ υποκατηστά τους γιατρούς που δεν έχουμε εδώ πέρα. Νευρολόγο παράδειγμα δεν έχουμε εδώ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Και πρέπει εδώ να βάλουμε όλοι πλάτες. Εγώ δεν κάνω μόνο έκκληση στους πολίτες. Και ήδη ακόμα μπορεί να το χρηματοδοτήσει αυτό το ταξί. Γιατί πολλοί από αυτούς που έχουμε σακατευτεί εμείς, είμαστε μέσα στη ΔΕΗ. Από τη ΔΕΗ έχουμε σακατευτεί. Γιατί να μην βοηθήσει η ΔΕΗ μια φορά το τόπο εδώ πέρα. Σε όλα τα χωριά και παιδά έκανε. Και καλά έκανε. Εδώ γιατί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν κάνω έκκληση στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σκουπίδια. Δεν μπορεί να βάλει ένα ταξί για τις επαφείς ομάδες.
Προσού. Και εμείς δεν το θέλουμε ταξί βενζίνα, ούτε πετρέλαιο. Το θέλουμε νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως θέλουν αυτοί να το πάνε το στόλο. Ας βοηθήσει η πολιτεία. Και στους τέσσερις βουλευτές που έχουμε βάλει το θέμα, όχι τους τωρινούς, όχι μόνο κατ' ονόμου μας, και στους προηγούμενους, και περιφερειακά το έχουμε βάλει το θέμα, γιατί ξυπηρετεί όλη την περιφέρεια. Κανένας δεν δίνει σημασία. Ένα παιδί όταν έρθει στο Κάφκα, αμυντέο, όταν κατεβεί στο αεροδρόμιο από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, πάμε το πιο ενδιαφέρον ταξί. Για την Πάτρα έχει φέρει άτομο αυτό το ταξί εδώ. Και αυτό το ταξί είναι πλήρης εξοπλισμένο με όλο το με οξυγόνο, με όλα. Μακάρι να βρεθεί λύση, γιατί πραγματικά χρειάζεται. Χρειάζεται εγώ, εμείς, σαν ένα αναπηρικό κίνημα, δεν πρόκειται να το κλείσουμε αυτό το ταξί. Και η πολιτεία να μας το σταματήσει. Εμείς μέχρι να αντικαταστήσουμε, με αυτό δεν θα κλείσουμε τα παιδιά μας μέσα. Δεν ξανακλείουν τα παιδιά μας μέσα με τίποτα.